Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Τι, πείτε μας, εμείς όταν μας μετέφερε το θέμα ο Γιάννης, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Πείτε μας, εσείς ήσασταν σε εστία, νομίζω δίνετε κάποιο μικρό χρηματικό ποσό για να είστε εκεί, 15 ευρώ το μήνα, πόσο είναι? Ναι, περίπου τόσο είναι. Βασικά, ακούστε, βγαίνουν 150 ευρώ το χρόνο για τα δίκλινα και 400 ευρώ για τα μονόκλινα δωμάτια. Mm-hmm. Αλλά αυτό το ποσό εν τέλει δεν είναι καθόλου μικρό, διότι εμείς στις φοιτητικές εστίες κάθε χρόνο περνάμε από αυστηρά κοινωνικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Αυτό. Και το κόστος αυτό για τους περισσότερους φοιτητές είναι δυσβάστακτο και αυτούς και τις οικογένειές τους, για όλους μας δηλαδή. Οπότε εσείς δεν μπορούσατε να το πληρώσετε αυτό και μαζεύτηκε στο τέλος. Ακριβώς, ναι. Υπήρχε και άλλη μια περίπτωση το προηγούμενο διάστημα, αν έχετε δει του συμφοιτητή μου του Λαβρέντη, mm-hmm. που και αυτός με πολλά προβλήματα οικογενειακά κτλ. Και παρόλα αυτά δεν του διέγραφαν το χρέος και του λέγανε ότι δεν θα σου δώσουμε πτυχίο. Πιο πριν ήταν και η συναδέλφισσά μου η πολυξένη. Το ζήτημα είναι ότι σπουδάζουμε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και όλα αυτά είναι πληρωμένα από το φορολογούμενο λαό. Ναι. Και εμείς οι φοιτητές. Και εμείς οι φοιτητές έχουμε κάνει πάρα πολλές συνελεύσεις και έχουμε πάρει αποφάσεις και είμαστε αντίθετοι με αυτόν τον άδικο εσωτερικό κανονισμό, γιατί δεν θέλουμε οι σπουδές μας να είναι εμπόρευμα. Και έχουμε καταθέσει και τις αποφάσεις μας και γραπτώς και από κοντά και στην Βρετανία και στη φοιτητική μέρημνα, αλλά δεν έχουμε εισακουστεί ακόμα. Κυρία Μάτιου, να σας ρωτήσω κάτι, αν δεν σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Θα πει κάποιος, εντάξει ρε παιδιά, 15 ευρώ το μήνα είναι, μπορεί κάποιος να τα πληρώσει, να τα απεξέλθει, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Η δική σας η οικονομική κατάσταση, της οικογένειάς σας, για να καταλάβουμε ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τα απεξέλθουν και σε αυτό που ορισμένοι θεωρούμε αυτονόητο. Ποια είναι? Ναι. Κοιτάξτε, για να βγαίνω σε όλα τα κανάλια και να μιλάω με δημοσιογράφους όλη μέρα, πιστεύετε ότι έχω τη δυνατότητα να πληρώσω? Πιστεύετε ότι εμένα μου αρέσει όλο αυτό που γίνεται, ότι είναι ευχάριστο? Όμως ο λόγος που δέχομαι να βγω είναι γιατί θεωρώ άδικο όλο αυτό που γίνεται. Θεωρώ άδικο ένα χαράτσι να είναι προϋπόθεση για να μπορεί ένας φτωχός φοιτητής να πάρει το πτυχίο. Έχετε δίκιο, δεν έχετε καθόλου άδικο. Και εν πάση περιπτώσει να μην σας δίνουν το πτυχίο για 270 ευρώ, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Και ας αφήσουν, παιδί μου. Και το ζήτημα είναι ότι και στο επόμενο διάστημα θα προκύψουν και δεκάδες άλλες περιπτώσεις φοιτητών. Βέβαια. Και έχω εγώ το θάρρος εδώ πέρα να βγω εκ μέρους και του Φοιτητικού Συλλόγου των Εστιών, γιατί δεν θέλω να ξαναδοθεί κανένας άλλος φοιτητής σε αυτή τη θέση. Ναι. Δηλαδή, εσείς έχετε τελειώσει τώρα, έχετε δώσει εξετάσεις, έχετε περάσει, περιμένετε το πολυπόθητο πτυχίο και σου λένε, άμα δεν μου δώσετε 270 ευρώ, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα κράτος δεν έχει 270 ευρώ. Κάτι, το πανεπιστήμιο, ας κάνει και το άλλο, αυτό που γίνεται στα ξένα πανεπιστήμια. Όταν τελειώνεις από εκεί. Ας κάνουν αυτό που κάνουν. Εδώ βλέπουμε εικόνες από τη φοιτητική εστία που μένουν τα παιδιά. Έτσι είναι, Γιάννη? Ακριβώς. Αυτά είναι, ναι, εικόνες που είναι. Είναι και το δωμάτιό μου είναι αυτό. Α, το δωμάτιό σας είναι αυτό. Σε εξωτικό. Ναι, βλέπω μου. Σε εξωτική κατοικία μένετε εκεί. Ακριβώς. Σε εξωτική κατοικία. Παρέα με τη μουχλίτσα. Με στη μούχλα δωμάτια. Σκεφτείτε ότι πέρυσι έπαθα 3 φορές βροχίτιδα ζώντας σε ένα τέτοιο χώρο. Φέτος, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, μου είχαν κόψει τελείως το νερό, γιατί το δωμάτιο ήταν ακατάλληλο για να μείνει άνθρωπος εκεί μέσα. Και ενώ υπήρχαν δωμάτια για να πάω να μείνω σε κάποιο άλλο δωμάτιο, η απάντηση του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας ήταν: ναι, θα σου αλλάξουμε δωμάτιο, αλλά φέρει μας πρώτα τα λεφτά. Ναι, και εδώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν τα είχα τα λεφτά αυτά. Εδώ και τα λεφτά να έχεις, όταν μένεις σε αυτό το δωμάτιο, δεν θες να τα δώσεις από πείσμα. Δηλαδή, κάποιος να μπορεί, ρε παιδί μου, και όταν το βάζεις και. Πόσο καιρό μένατε σε τέτοια δωμάτια? 5 χρόνια. Συγγνώμη, αλλά αυτά τα δωμάτια είναι επικίνδυνα για την υγεία. Μπράβο στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Συγχαρητήρια. Κοιτάξτε, κανένας εστιακός φοιτητής δεν μένει στις εστίες επειδή το θέλει, ας πούμε. Είναι το δωμάτιο 2x2, έχει πάρα πολλά προβλήματα, σχεδόν όλα τα δωμάτια υδραυλικά και ηλεκτρολογικά. Καλά, να σας πω κάτι, τα δωμάτια μπορεί να είναι μικρά γιατί αυτό μπορεί να κάνει η πολιτεία και το πανεπιστήμιο. Δεν έχει δυνατότητα. Εντάξει, αλλά και αυτή η εικόνα εδώ μέσα να είναι μέσα στην υγρασία και μέσα στη μούχλα 5 χρόνια να μένει κάποιο και να του πούνε εδώ είσαι και άμα θέλει. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να πεις ότι σπουδάζει άνθρωπος το 2023 σε αυτά εδώ. Και ας το κάνουν αυτά για τα 270 ευρώ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ας το κάνουν όπως το κάνουν στο εξωτερικό.
στο εξωτερικό, τελειώνει το πανεπιστήμιο, πα πιάνει δουλειά και μετά τα πληρώνει. Α αφήσουν αυτά τα παιδιά να πούνε ότι όταν πιάνει δουλειά, ρε παιδί μου, και βγάζει το πρώτο μεροκάματο, να στο δώσουμε. Τώρα να το πω πώ το σκέφτομαι. Συγγνώμη, κυρία Ματίου, έχουν φάει και δεν έχουν φάει και έχουμε αφήσει κόσμο και κοσμάκι. Για τα 270 τη Έλλη και τη κάθε Έλλη και για ένα δωμάτιο τρόγλι. Που εκεί μέσα τα παιδιά, όχι δεν μπορούν να διαβάσουν, όχι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Τρεις φορές βροχίτιδα έπαθε. Τρεις πάθατε, κυρία Μάτιου. Αυτό ποιος, πώς ξεχρεώνεται αυτό? Για πες μου. Ναι. Και άντε, πες ότι συμβολικά υπάρχει αυτό το τίμημα, ρε παιδί μου, για ορισμένους. Σου λέει, η εστία για να λειτουργήσει θέλουμε 15 ευρώ το μήνα. Συμβολικά πρέπει να τα πληρώνουν για αυτά. Για να λειτουργήσει, εδώ δεν για να λειτουργήσει. Όταν, ας πούμε, υπάρχουν παιδιά που είναι από φτωχές οικογένειες και δεν μπορούν, δεν τους δίνεις το πτυχίο και πες τους μετά το πτυχίο να κάνει. Και όταν τους βάζεις μέσα σε τέτοια δωμάτια, δηλαδή. Να σου θυμίσω, να σας θυμίσω ότι στους ζωγράφους μένανε κακοποίοι, δωρεάν. Και είχαν κάνει το στέκι τους εκεί πέρα. Αυτούς δεν τους χτύπησε κανείς την πόρτα, Τι γίνεται? Δώσε μου 15 ευρώ. 15 ευρώ. Πάνε εδώ στα παιδιά που σπουδάζουν, έχουν πάρει τα πανεπιστήμια, που έχουν όνειρα. Πραγματικά κάθε φορά που ασχολούμαστε με την παιδεία, τώρα που ασχολούμαστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μόνο θλίψη και απογοήτευση νιώθω. Γιατί υπάρχει η άλλη Ελλάδα, πραγματικά υπάρχει η Ελλάδα εγκατάλειψη. Κυρία Μάτιου, καλή σας ημέρα. Ελπίζουμε εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φιλοξενούμε τις απόψεις και κάποιος υπεύθυνος να τα ακούσει αυτά και τουλάχιστον να διορθώσει όλα αυτά τα κακό σχήματα. Συγγνώμη, τα χρήματα έχουν βρεθεί. Πρέπει να πάρει το πτυχίο της η κοπέλα. Τα χρήματα έχουν βρεθεί, κυρία Μάτιου. Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι να βρεθούν τα χρήματα, γιατί και ο πολλής κόσμος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει να σε βοηθήσω και τα λοιπά και με συγκινεί πάρα πολύ αυτό, το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Αλλά τι θα γίνει, κάθε 3 μήνες και 6 μήνες θα βγαίνουμε στα κανάλια, γιατί θα προκύπτουν συνεχώς, καταλαβαίνετε, νέες περιπτώσεις φοιτητών. Εμείς αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι οι σπουδές μας δεν είναι εμπόρευμα. Δεν είμαστε πελάτες στα πανεπιστήμια μας και θέλουμε δωρεάν παιδεία. Έχετε δίκιο. Καλημέρα και καλημέρα σε όλους τους φοιτητές μας. Καλημέρα. Καλημέρα.